Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. 1η του Δεκέμβρη αύριο, Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, μια μάστιγα άλλων εποχών που νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να αντιληφθούμε περί τίνος ακριβώς επρόκειτο και να τη βάλουμε έτσι σε μια σωστή βάση. Θα μας βοηθήσει τώρα να δούμε αν όντως ισχύει αυτό ο ειδικός γιατρός, δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, ο κύριος Γιώργος Επιτροπάκης. Κύριε Επιτροπάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Εφούμη, καλημέρα στους ακροατές του Sky Crete 92,1. 1η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, η αυριανή. Για δώστε μας λίγο την εικόνα. Έχουμε μάθει να ζούμε, να προφυλασσόμαστε, να ζούμε και να προφυλασσόμαστε από το AIDS? Καταρχήν, εμείς οι επιστήμονες προσπαθούμε να κάνουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, όχι μόνο την 1η Δεκέμβρη που είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, αλλά όλο το χρόνο, μέσα από δράσεις, έτσι ώστε να εξαλείψουμε ή να ελαστοχιοποιήσουμε τον ιό. Όσο μπορούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Η μέρα αυτή καθιερώθηκε έτσι αρκετά χρόνια πριν, το 1988, αν δεν κάνω λάθος, από τον ΟΗΕ. Ήταν τότε η περίοδος που είχαμε όλοι συγκλονιστεί. Να μας θυμίσετε λίγο τους τρόπους μετάδοσης και τους τρόπους προφύλαξης από το AIDS. Λοιπόν, καταρχήν, όταν μιλάμε για AIDS, αναφερόμαστε στο τελευταίο στάδιο του HIV λίμωξης, δηλαδή του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, κατά το οποίο τι συμβαίνει, το νοσοποιητικό σύστημα έχει αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε το σίγουρο θετικό άτομο είναι επιρρεπές σε διάφορα νοσήματα και συγκεκριμένους τύπους καρκίνου. Η προσπάθεια που γίνεται παγκοσμίως είναι να μειώσουμε όσο δυνατόν τις νέες μεταδόσεις, τις νέες λοιμώξεις. Να σας πω ένα νούμερο μόνο, ότι 38 εκατομμύρια περίπου άνθρωποι ζουν από τον ιό του HIV παγκοσμίως και περίπου 30 εκατομμύρια έχουν πεθάνει. Και είχαμε πέρυσι, μέχρι το τέλος του 2018, 1,7 εκατομμύρια νέα κρούσματα. Παγκοσμίως. Στην Ελλάδα είχαμε 473 περιστατικά νέα κρούσματα, 473 περιστατικά καινούργια, μειωμένα από πέρυσι. Πέρυσι είχαμε, το πρώτο δεκάμινο μάλλον, φέτος είχαμε 473, πέρυσι είχαμε 540. Έχουμε λοιπόν μία μείωση περίπου πάνω από 10% περίπου. Αυτό είναι καλό για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και παγκοσμίως. Τώρα, πώς μεταδίδεται? Καταρχήν, μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή. Κάθε είδος, μορφή και ποικιλία. Δεν θα πούμε τίποτα περισσότερο, είναι ξεκάθαρο. Με το αίμα, χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, είτε με ατυχήματα επαγγελματίας υγείας, είτε με τα αγγίες όταν δεν γίνεται ένας σωστός έλεγχος. Και φυσικά κάθετα, κατά την κοίηση από τη μητέρα στο παιδί, κατά την κοίηση, τον τοκετό και τον θυλασμό. Οι ομάδες υψηλού κινδύνου τώρα, όπως λέμε, οι ομάδες υψηλού κινδύνου, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες είναι πιο πιθανό να μολυθούν όταν έρθουν σε επαφή και κάνουν συγκεκριμένα πράγματα, είναι οι άντρες που κάνουν μεταξύ τους σεξ, οι ομοφυλόφιλοι δηλαδή. Διότι η φύση της επαφής είναι τέτοια η οποία μπορεί να επιτρέψει να γίνει μόλυνση. Άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν ενδοφλέβια ναρκωτικά, άνθρωποι έγκλειση σε φυλακές και σε άλλα ιδρύματα, και φυσικά βέβαια αυτοί που είναι εργαζόμενοι του σεξ, όπως λέμε, sex workers and their clients, και οι πελάτες τους. Μάλιστα. Και φυσικά βέβαια οι ομοφυλόφιλοι. Αυτές είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου που μπορούν να μεταδοθούν πιο εύκολα. Και από τα στοιχεία που έχουμε και σε ελληνικά δεδομένα, αλλά και σε παγκόσμια επιδημιολογικά δεδομένα, ο κυρίαρχος τρόπος μετάδοσης παραμένει η σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη μεταξύ αντρών σε ένα ποσοστό περίπου 40%. Ενώ η ετεροφιλική σεξουαλική επαφή, δηλαδή μεταξύ άντρας και γυναίκας, είναι κάτω από 30%. Και φυσικά η χρήση ενδοφλέβιων ουσιών, τα λοιπά, που είναι περίπου ένα 10%. Μάλιστα. Υπάρχει θεραπεία για το AIDS, κύριε Επιτροπάκη? Λοιπόν, το AIDS καταρχήν, όταν ένας μολυνθεί, έχει για όλη τη ζωή τον ιό HIV. Όμως τα φάρμακα, τα νεότερα φάρμακα που υπάρχουν,
έχουν μια αποτελεσματικότητα θεραπεία τους. Η σύγχρονη θεραπεία έχει μια αποτελεσματικότητα και έχει οδηγήσει σε εφαρμογή της για το σκοπό της πρόληψης. Mm-hmm. Έχει καθιερωθεί η χορήγηση αντιρετροϊκών φαρμάκων, η οποία είναι πολύ, πολύ αποτελεσματική. Οι ασθενείς πλέον δεν νοσούν και το προσδόκιμο mm-hmm. επιβίωσης προσεγγίζει ζωή του γενικού πληθυσμού. Έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα, σπάνιες έως και πολύ ήπιες παρενέργειες mm-hmm. και πολλοί συνδυασμοί φαρμάκων που χρησιμοποιούμε για τον ιό είναι πολύ εύκολο πλέον σε εφαρμογή τους με ένα χάπι μόνο την ημέρα. Mm-hmm. Όταν, να σου πω ένα πολύ σημαντικό για να το κατανοήσει ο κόσμος, όταν κάποιος διαγνωστεί με AIDS, αν κάποιος διαγνωστεί mm-hmm. Και λάβει τη σωστή θεραπεία, τότε είναι πολύ πιθανόν να έχουμε την υγιεινή καταστολή που λέμε, δηλαδή καταστέλει το ιός και δεν είναι πλέον μεταδοτικό στους άλλους. Δεν είναι μεταδοτικό στους άλλους. Έχει θεματικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Και βέβαια mm-hmm. να πούν και κάτι άλλο στις θεραπείες που υπάρχουν. Ότι υπάρχει υπάρχει μια θεραπεία αντιρετροϊκή πριν από πιθανή έκθεση με τον HIV mm-hmm. σε άτομα με πολύ επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά που αδυνατούν να τη μεταβάλουν. Mm-hmm. Οι ιερόδουλοι και άλλες mm-hmm. κατηγορίες, η οποία χορηγείται σε περίπου 46 χώρες σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά βέβαια υπάρχει και μετά την έκθεση, αυτό βέβαια αφορά, αν θέλετε περισσότερο, επαγγελματίες υγείας, mm-hmm. που ένας κάνει μια επέμβαση και μπορεί να αποναντήσει με ένα τζιμπιτή. Mm-hmm. Και γνωρίζουμε ότι αυτός έχει AIDS, υπάρχει αμέσως στο πρώτο 24ωρο να χορηγηθεί μια θεραπεία έτσι ώστε να ανεβάσουμε την άμυνα του οργανισμού μας, έτσι ώστε να μην μπορέσει να μπει ο ιός στον οργανισμό. Υπάρχουν λοιπόν θεραπείες αποτελεσματικές, mm-hmm. απλά θα πρέπει οι άνθρωποι να έχουν και σωστή ενημέρωση, να κάνουν τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουν για τη διάγνωση. Αλλά βέβαια το καλύτερο είναι να μην φτάσουμε στη θεραπεία, mm-hmm. να φτάσουμε στην πρόληψη. Σωστά. Να γίνεται χρήση προφυλακτικού. Mm-hmm. Είπαμε με ποιους τρόπους μεταδίδεται, τους επαναλάβουμε με τη σεξουαλική επαφή κάθε είδος, μορφή και ποικιλία, mm-hmm. με το αίμα από τραυματισμό, ατυχήματα. Και από τη μητέρα στα παιδί με κατεδικήσει το κετό και θυλασμό. Δεν μεταδίδεται με άλλους τρόπους δηλαδή, με χειραψία. Κύριε Φούμη, να σας διακόψω να πω πώς δεν μεταδίδεται. Ναι, αυτό είναι. Εδώ υπάρχει και ο ρατσισμός, υπάρχει ο φόβος, υπάρχει η άγνοια, υπάρχει ο πανικός χωρίς λόγο. Πώς δεν μεταδίδεται? Δεν μεταδίδεται με την απλή σωματική επαφή. Δεν μεταδίδεται με μια χειραψία, με μια αγκαλιά, με ένα φιλί. Δεν μεταδίδεται με κοινόχρηστα αντικείμενα, δεν μεταδίδεται με πόμολα, μαγειρικά σκεύη, με ρούχα, mm-hmm. δεν μεταδίδεται με τα έντομα, δεν μεταδίδεται από τουαλέτες, δεν μεταδίδεται από θάλασσες και πισίνες, δεν μεταδίδεται από πλυντήρια. Γιατί ο κόσμος έχει κυριαρχεί μια μεταφυσική φοβία, ένας πανικός, mm-hmm. η απόρριψη των πασχόντων από και φυσικά ο ρατσισμός. Σωστά, όχι, είναι καλό να το τονίζουμε αυτό με κάθε φορά, να ξέρουμε. Η άγνοια πολλές φορές είναι κακός σύμβουλος, οπότε είναι καλό να γνωρίζουμε ακριβώς το τι γίνεται για να ξέρουμε και πώς να προστατευτούμε εκεί που πρέπει, αλλά και να μην δημιουργείται πανικός χωρίς λόγο εκεί που δεν υπάρχει λόγος. Έτσι. Θέλω να σας πω το εξής, ότι σε πρόστατο συνέδριο που έγινε στη Βασιλεία της Ελβετίας από το Ευρωπαϊκό Συνέδριο AIDS. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή εγώ βρίσκομαι στο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS που γίνεται στην Αθήνα. Ο στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι αυτό που λέμε 90-90-90. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Παγκοσμίως, από όλους τους ανθρώπους που πάσχουν από AIDS, mm-hmm. το 90% να έχουν διαγνωστεί, διότι πολλοί άνθρωποι παραμένουν διάγνωστοι ή αρνούν να κάνουν εξετάσεις. Mm-hmm. Από αυτούς το 90% να λάβει τη θεραπεία και από αυτούς το 90% να έχει πετύχει την υγιεινή καταστολή. Αυτό που λέμε να μην είναι πλέον μεταδοτική. Διότι mm-hmm. τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο στόχος είναι 90-90-90, τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι ότι εκτιμάται ότι περίπου το 79-80% από τον ανθρώπων που ζουν με AIDS το γνωρίζουν, έχουν διαγνωστεί, έχουν κάνει τις εξετάσεις και έχουν κάνει τη διάγνωση επίσημα. Mm-hmm. Από αυτούς, μόνο το 62% μόνο λαμβάνει αντιρετροϊκή θεραπεία, δηλαδή θεραπεία κατά του AIDS. Και από αυτούς που λαμβάνουν θεραπεία, μόνο το 53% δεν είναι μεταδοτική. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε, εμείς θέλουμε όσο περισσότεροι άνθρωποι μπορούμε που έχουν AIDS να διαγνωστούν, όσο περισσότεροι να πάρουν τη θεραπεία
Και φυσικά ως προς την θεραπεία τότε θα είναι και λιγότεροι αυτοί που θα έχουν, θα είναι μεταδοτικοί προς τον ιό, mm-hmm. προς άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να εξαλείψουμε τον ιό. Και σε παγκόσμιο επίπεδο, να σου πω και τα θετικά στοιχεία, είπαμε για την Ελλάδα ότι τα περιστατικά από 540 το περσινό δεκάμινο του 18, φέτος το φετινό δεκάμινο του 19, 473, mm-hmm. ένα ποσοστό πάνω από 10%. Και σε παγκόσμιο επίπεδο, από το 2000 μέχρι το 2018, mm-hmm. έχουν μειωθεί οι νέες μολύνσεις από ιό κατά 37%. Και φυσικά έχουν μειωθεί οι θάνατοι, οι σχετικοί θάνατοι από το AIDS, mm-hmm. περίπου 45%. Έχουν σωθεί περίπου τα τελευταία 8 χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο, 13 εκατομμύρια ζωές. Αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα mm-hmm. προσπαθειών των εθνικών κυβερνήσεων, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κοινοτήτων που δρούν πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό να πούμε το εξής. Η πρόληψη οφείλει να στηρίζεται στις συντονισμένες προσπάθειες σε επίπεδο πληθυσμού και όχι μόνο ατόμων. Και κύριο στόχο της νεαρές ηλικίας. Και να αρχίζει φυσικά ακόμα και από τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης και να περιλαμβάνει όχι μόνο το AIDS, αλλά το σύνολο των σεξουαλικών μεταδεδομένων νοσημάτων. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι μόνο το AIDS το οποίο είναι σεξουαλικό μεταδεδομένο, είναι και άλλα νοσήματα τα οποία όταν τα έχουμε, τότε είναι πιο εύκολο να νοσήσουμε και από AIDS, να κολλήσουμε και από AIDS. Και με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας του αγώνα κατά του AIDS πριν 1 Δεκέμβρη, mm-hmm. θα πρέπει να γίνει κατανοητή και από την πολιτεία η αναγκαιότητα δράσης, όχι μόνο με τη χωρίση φαρμάκων, αλλά και με ευρύτερες και συστηματικές παρεμβάσεις στην κοινότητα, στον κόσμο, ενημερωτικές εφημερίδες, έτσι ώστε μία από τις μεγαλύτερες και φωνικότερες επιδημίες στην παγκόσμια ιστορία, το AIDS, να μπορέσουμε να το περιορίσουμε. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Τα πρώτα μηνύματα, τα μηνύματα αυτά που μας μεταφέρετε είναι θετικά. Κύριε Επιτροπάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτησή μας αυτή και να ευχηθώ καλή δύναμη για τη συνέχεια. Και εμείς ευχαριστούμε και εκ μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας και καλή συνέχεια.